Εκατοντάδες μαθητές πλημμύρισαν την πλατεία υψηλών Αλωνίων της Πάτρας, καθώς η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της ημέρας της Ευρώπης, συνεχίζει τις δράσεις με τίτλο «Η Ευρώπη που ζούμε, η Ευρώπη που θέλουμε». Σήμερα αυτό που βλέπετε εδώ στα Ψηλαλόνια, σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ξεχωριστή συλλογική προσπάθεια που κάνει η εκπαίδευση, οι δάσκαλοι και καθηγητές στην Ευρώπη, για την Ευρώπη και η περιφέρεια μέσα από το γραφείο και τη διαχειριστική αρχή. Έτσι απλά κινηθήκαμε και αυτό το μήνυμα στέλνουμε. Όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό, πάνω σε αξίες δημοκρατίας και προόδου. Θέλουμε αυτή την Ευρώπη του μέλλοντος να τη συνδιαμορφώσουμε και να τη συνδιαμορφώσουν τα νέα παιδιά. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Λίγο την υπομονή σας, ο καιρός είναι μαζί μας. Να απολαύσουμε ένα δίωρο περίπου που τα παιδιά μας θα κάνουν διάφορες δράσεις και δρόμενα. Και αφού βεβαίως σας οθήσω να δείτε όλα τα εκθέματα που πραγματικά είναι εντυπωσιακά και είναι αποτέλεσμα δουλειάς των μαθητών, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Περισσότεροι από 470 μαθητές με 57 εκπαιδευτικούς βρέθηκαν στην ανοιχτή εκδήλωση που απευθύνεται κυρίως σε νέους, με στόχο οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά να ανακαλύψουν περισσότερα για την περιφέρεια και την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη στην οποία ζούμε και τα παιδιά θα μας δείξουν την Ευρώπη που θέλουμε. Σήμερα είναι η μέρα τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που είσαστε σήμερα εδώ, έχουν ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα όπως πάντα τα παιδιά με το δικό τους τρόπο και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Μιλάμε για μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση, θα λέω εκπληκτική εκδήλωση, πάνω από 500 παιδιά βρίσκονται εδώ σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια επιτυχία και της περιφερειακής εκπαίδευσης, του Europe Direct, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον Teacher for You, το οποίο είναι η δάσκαλη εκπαιδευτική της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι μια συνέργεια εκπληκτική, το αποτέλεσμα το βλέπετε σήμερα εδώ. Ο στόχος είναι να προάγουμε τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας της Ευρώπης. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας. Νομίζω ότι όλοι το έχουν χαρεί σήμερα. Οι μαθητές των σχολείων της Αχαϊκής Πρωτεύουσας εκφράστηκαν μέσα από τη ζωγραφική, τον χορό και άλλα εικαστικά δρόμενα και έστειλαν το δικό τους μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.